Επίσης στα ιστότοπη Olympia.gr, News Bomb και Κουρδιστό Πορτοκάλι ήταν εκείνες οι δημοσιεύσεις αναρτήσεις οι οποίες βοήθησαν στην έρευνα την οποία κάναμε. Η έρευνα αυτή κατέληξε ουσιαστικά στις 28 του μηνός, στις 28 Ιανουαρίου, να παραδώσουμε ένα πόρισμα στον εισαγγελέα, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον κύριο Πεπόνη, σε σχέση με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και τις δραστηριότητες του ταχυδρομικού ταμιευτήριου σε εμπλοκή του επιχειρηματία Κυριάκου Γρυβαία και της εταιρείας CNC International, που αποδεικνύουν την άμεση συμμετοχή της οικογένειας Πανδρέου και ιδιαίτερα του κυρίου Ανδρίκου Πανδρέου, συνέτερο του κυρίου Γρυβαία στη διοργάνωση συνεδρίων, τη διακίνηση χρήματος από το κράτος και από κρατικούς οργανισμούς όπως το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ο ΟΠΑΠ, η Εθνική Τράπεζα, προς την χρηματοδότηση των συνεδρίων, όπου τα συνέδρια αυτά απέκρυπταν την ανακύκλωση μαύρου χρήματος σε εταιρείες που ανακαλύφθησαν στην Ελβετία.